Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, για ένα ζήτημα σχετικά κρίσιμο όπως είναι η παροχή ιδιοσωροφικού προϊόντος ή υπηρεσιών επιπληρωμή, η ανάπτυξη, η ατζέντα είχε πάρα πολλές διαστάσεις. Συζητήσαμε εν ολίγης από το προϊόν αυτό καθ' αυτό και την υπηρεσία που παρέχεται, στην τιμολόγησή της, στα κίνητρα τα οποία ενδεχομένως δίνονται προς χρήστης, στους δείκτες αποδοτικότητας ή στους δείκτες με τους οποίους θα μπορούσαμε κάποια μέρα ενδεχομένως να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε την κάθε προσπάθεια, το marketing αυτών των προσπαθειών, ο αντίκτυπος, επίσης πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, στην διαφημιστική δαπάνη, γιατί εκεί βρίσκεται ουσιαστικά το κομβικό δίλημα για τους εκδότες, τι αντίκτυπο θα έχει στα έσοδα τα οποία έχουν σήμερα από τη διαφημιστική απορρόφηση, η μείωση η θεωρητική του κοινού που μπορεί να προκύψει από την χρέωση. Συζητήσαμε βέβαια και τέλος ζητήματα διάθεσης αυτού του περιεχομένου μέσω μηχανών αναζήτησης ή κοινωνικών δικτύων. Οπότε ήταν μια ατζέντα αρκετά γεμάτη, εξού και οι συναντήσεις κράτησαν σχεδόν 2 μέρες. Θα σας έλεγα ότι η τάση είναι σαφώς υπέρ. Τώρα για να μιλήσουμε για συγκεκριμένες επιμέρους τάσεις είναι αρκετά νωρίς, καθότι στην πλειονότητά τους, τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι εκδότες, βρίσκονται αρκετά νωρίς στη διαβόητη καμπύλη ανάπτυξης. Οι περισσότεροι ακόμα πειραματίζονται ή έχουν, αν θέλετε, εγχειρήματα όχι τόσο πολύ στο πλαίσιο του desktop ή laptop ανοιχτού web, αλλά σε ταμπλέτες, σε κινητή τηλεφωνία, όπου ο μηχανισμός χρέωσης υπάρχει ήδη και αυτό κάνει διαφορά. Οπότε είναι δύσκολο να πει κανείς αν υπήρχαν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Το βέβαιο είναι ότι σε μια κεντρική στρατηγική αξιολόγηση οι σημαντικότεροι εκδότες ανά την Ευρώπη έχουν αποφασίσει ότι μεσομακροπρόθεσμα δεν θα αρκούν τα διαφημιστικά έσοδα για να χρηματοδοτήσουν την ποιοτική, την εκτενή, την ερευνητική, αν θέλετε, δημοσιογραφία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν οι πηγές εσόδων των συγκεκριμένων οργανισμών. Ποια είναι η προφανέστερη αλληλήση? Είναι η επιστροφή στον αναλογικό κόσμο, όπου όπως χρεώνουμε παλιά με τις εφημερίδες ή χρεώνουμε ακόμα και σήμερα, ακόμα και η κυκλοφορία τους είναι χαμηλότερη. Πλέον θα πάμε στον χρήστη για να αναζητήσουμε μια νέα πηγή εσόδων, μια στήριξη τροποντινά και βέβαια, είναι αναπόφευκτο, και μια νέα σχέση με τον αναγνώστη.